καλωσορίζεται σε άλλη μια διάσκεψη του Βλαδίμιου Ρεντζοτσί εν ώψη της συμμετοχής του στο πρωτάθλημα EuroNASCAR, εσύ ως για τρίτη διαδοχική χρονιά. Ξεκινά την άλλη εβδομάδα, θα μας τα πει παραπάνω ο ίδιος, αλλά πριν που τούτο, να δούμε ένα βίντεο, Κωνσταντίνα, να βάζεις το και μεταφόντα, εισαγωγικό για τον NASCAR, αν και νομίζω δεν μάθετε το όσοι δεν το γνωρίζετε. Γεια σας και από εμένα. Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ σήμερα για ακόμη μια χρονιά. Όπως αναφέρθηκε και ο Μικαέλο, φέτος θα αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του NASCAR για ακόμη μια χρονιά, το οποίο ξεκινά από την πίστα της Βαλένθιας το επόμενο Σαββατοκυριακό, 14-15 Μαΐου. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι κάτω από την αιγίδα της FIA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αλλά και αναγνωρισμένο. Όπως είχα αναφερθεί, ξεκινάμε από την Βαλένθια το επόμενο Σαββατοκυριακό, 14-15 Μαΐου. Ακολουθεί ο αγώνας στην Αγγλία, μετά Ιταλία, Τσεχία, Βέλγιο και Κροατία. Φυσικά, όπως είχα αναφέρει, φέτος θα είμαι πίσω από το τιμόνι μιας Chevrolet Camaro με το νούμερο 5 στις πόρτες και θα οδηγώ για την Academy Motorsports, αλλά πλέον με την νεοσύστατη τεχνική υποστήριξη της Patrick Corsi Automobili που έχουν την εμπειρία σε Lamborghini αγώνες, GTs αλλά και Formula 4. Τα πρώτα δοκιμαστικά έχουν γίνει στην πίστα της Ιταλίας, το Ματζόνε, πριν ένα μήνα. Τα τελευταία έχουν γίνει την περασμένη Τρίτη, όπου πλέον νιώθω εξοικειωμένος με το αυτοκίνητο, ανέτος, που είναι το πιο σημαντικό για μένα, έτσι ώστε να δώσω για ακόμη μια χρονιά το καλύτερο μου εαυτό, όπου πέρσι στη Βαλένθια ξεκινήσαμε με 2 βάθρα και φέτος φυσικά ο στόχος μου είναι να ξεκινήσω με 2 νίκες, αλλά και να κατακτήσω επιτέλους το πρωτάθλημα όπου ήμασταν πολύ κοντά τα τελευταία 2 χρόνια. Σε αυτήν τη στιγμή ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά τους υποστηρικτές μου, την Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Eneos Motor Oil, Televandos Youth Tracks, Anna Hiltonia, Daytona Raceway, αλλά και την πολύ σημαντική στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού που μου έδωσε την εμπιστοσύνη φέτος και να με βοηθήσει έτσι ώστε να δώσω καλύτερο μου εαυτό για ακόμη μια χρονιά, αλλά και έναν τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένειά μου όπου για πλέον 10 χρόνια στέκεται δίπλα μου όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας στο εξωτερικό και είναι μεγάλη η στήριξή σας και σας ευχαριστώ. Όπως είχα αναφέρει, στόχος φυσικά είναι κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, φυσικά πρέπει να έχουμε τα σταθερά μας αποτελέσματα, έτσι ώστε να μας βοηθήσει στον τελευταίο αγώνα στην Κροατία, που θα είναι τέλη του Οκτώβρη, όπου και θα προσμετρούν οι 2 αγώνες διπλούς βαθμούς. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε ερωτήσεις, να δείτε σαμαντήσουμε. Ο ειδικός. Δηλαδή, λείπει ο μεγάλος χορηγός ή ιδέα. Ναι. Οι χορηγοί που έχεις συμπληρώνουν το budget ή πρέπει να κάνεις και εσύ την υπέρβαση φέτος. Ποτέ δεν συμπληρώθηκε το budget εδώ και 10 χρόνια. Άρα, πάντα, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, είναι αρκετά δύσκολο νομίζω για όλους τους αθλητές, καθώς η κατάσταση και ειδικά τώρα με τον πόλεμο, όσο δυσκολεύει το κομμάτι του αθλητισμού. Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται, αλλά σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο. Ενθαρρυντικό το ότι βλέπουμε τον ΚΟΤ, τον Υφυπουργείο Τουρισμού. Ναι. Μπορεί να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες αγκαλιάσαν την προσπάθεια σου. Αγκαλιάσαν την προσπάθεια από την αρχή. Ναι. Είχαμε τη συνάντηση μαζί τους και εξηγήσαμε την κατάσταση και τους ευχαριστώ ότι καταλάβαν τι γίνεται. Μπορεί με τα αποτελέσματα καλά που να έχεις φέτος που είμαι σίγουρος.
Και το επιτέλους δεν μου άρεσε, επιτέλους να πιάσουν το βάθμα, διότι εντάξει. Ναι, γιατί τα τελευταία... Ακριβώς, αλλά ναι, τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς από πλευράς Βλαδίμηρου έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Απολαμβάνεις το έγκαιρο. Απολαμβάνω το. Και γι' αυτό συνεχίζω εδώ και 10 χρόνια χωρίς... Το περιβάλλον λάθος πήραμε είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και ακόμα είμαι πιο εντυπωσιακό να σας δω και σε έναν από τους αγώνες μου, γιατί ώστε να το νιώσετε και από κοντά, πραγματικά. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μην φαίνεται στον κόσμο, αλλά από κοντά η εμπειρία είναι πολλά μεγάλη και νομίζω ο φίλος μας ο Στάθης μπορεί να σας το πει και ο ίδιος. Αλλά ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι ο αθλητισμός περνά δύσκολο, όπως όλοι οι τομείς. Όσον έχουμε δύναμη συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα το ταλέντο πάντα φαίνεται, όπως εφάνηκε τα τελευταία 10 χρόνια στην προσπάθειά μου. Από εκεί και πέρα αρμόδιοι φορείς, εταιρείες που θέλουν πραγματικά να στηρίξουν τον αθλητισμό, είναι πρόσδεκτοι να το κάνουν για όλους τους αθλητές. Άρα, γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που στηρίζουν την προσπάθεια μου για ακόμα μια χρονιά.